Τώρα. Τώρα. Περίμενε, θα κάτσω έτσι. Η επανεμφάνιση της Θέκλας. Η Θέκλα επιστρέφει. Και επιστρέφει η αγαπημένη σας και αγαπημένη μας Θέκλα Πετρίδου με ένα νέο βιβλίο. Με ένα νέο βιβλίο και πολύ ανανεωμένη, εγώ θα πω. Τι είδα και εγώ, ναι, στο γύρισμα έγινε πολύ. Μία κούκλα. Ανανεωμένη στο φουλ. Καλημέρα σας, κυρία Πετρίδου μας. Καλημέρα, Γιώτα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα σας. Εμφάνιση. Όπως σας αρμόζει. Βλέπω. Εμείς σε βλέπουμε και σε απολαμβάνουμε. Λοιπόν, Θέκλα μας, αγαπημένη, λατρεμένη, πόσο καιρό έχει μακριά από την τηλεόραση, πες μου λίγο. Έχει σχεδόν ένα χρόνο. Ένα χρόνο να εμφανιστώ σε τηλεοπτική εκπομπή. Η τελευταία φορά ήταν είχα δώσει μια συνέντευξη τέλη Μαΐου. Α. Και είναι η πρώτη. Είδατε, προλάβατε πριν από το πρώτη. Ναι, ναι. Πρώτη. Και έρχεσαι βέβαια και υπάρχει και λόγος σε ένα νέο βιβλίο. Θα τα πούμε. Πες μου κάτι τώρα. Επειδή εγώ θεωρώ ότι είσαι άνθρωπος της τηλεόρασης. Και θεωρώ ότι είσαι η εθνική ψυχολόγα μας. Σου έλειψε καθόλου η τηλεόραση. Πολλές θεωρίες. Κοίταξε, δεν έχω φύγει από την οθόνη. Ναι. Εξακολουθώ καθημερινά να ανεβάζω βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, όπου έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα. Ναι. Είναι πάνω από 50.000 οι συνδρομητές. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι στο κανάλι. 22 εκατομμύρια θεάσεις που καθημερινά ανεβάζω βίντεο. Ναι. Με θέματα παρόμοια με αυτά που είχα στην εκπομπή. Ναι. Στην τηλεόραση όμως είναι αλήθεια ότι. Σου έλειψε. Έχει σχεδόν ένα χρόνο να βγω. Σου έλειψε. Ναι. Θέκλα, σου έλειψε. Όχι. Θέκλα να σου πω. Όχι. Εσύ όχι. Μπορεί να μην σου έλειψε, αλλά έλειψες από την τηλεόραση. Ναι, είναι γιατί γεγονός. Δεν μπαίνουν όλοι στο YouTube. Έτσι, αυτό δεν ακριβώς. Είναι όλοι. Χρήσιμο. Να μάθουν να μπαίνουν. Γράφω Θέκλα Πετρίδου στο search του YouTube και να βρίσκουν τα βίντεο. Ναι, αλλά είσαι ένα άτομο, ξέρεις, το οποίο εγώ είχα και προσωπική εμπειρία μαζί σου αρκετά χρόνια. Το θέλει ο κόσμος, δηλαδή. Κάνει γκέλ στον κόσμο. Πολύ. Ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος, η γλώσσα του σώματος, οι αλήθειες που λέει αν θέλεις, ο τρόπος που τα λέει, γιατί και άλλοι λένε τα ίδια πράγματα. Διαφορετικά. Αλλά τα λένε αλλιώς. Έχει μια αλλιώς. Και τα ίδια ρε Ανδρέα, μην μας παίρνεις τώρα το τα ίδια. Σε θέματα ψυχολογίας και τα λοιπά τα θέματα. Αλλά ο τρόπος που τα λέει. Ασχολείται με τα ίδια θέματα βέβαια, ναι. Εννοείται ότι δεν ο τρόπος που τα λέει όμως, έχει έναν τρόπο που επηρεάζει την κοινή γνώμη με ένα δικό της μοναδικό τρόπο, μια μοναδικότητα. Αυτή είναι η Θέκλα. Κοιτάξτε, η εμπειρία μου με την εκπομπή Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά στο Σίγμα ήταν καταλυτική. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη στιγμή στη ζωή μου. Ναι. Ευγνωμονώ πάρα πολύ και το Σίγμα και την εκπομπή και τον κόσμο και σε έναν Ανδρέα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι είσαι ο πυγμαλίωνας μου στην Κυπριακή τηλεόραση ουσιαστικά. Πυγμαλίωνας. Όποια έρθει δίπλα σου, βλέπει Γιώτα Δαμιανού, γίνεται στάρ. Εδώ ναι. Βέβαια, δεν το συζητώ. Όλες στάρ. Αυτή παρά έγινε στάρ. Να σου πω, είναι πουλάμπι. Είναι πουλάμπι, γι' αυτό. Λάμπι. Παίρνουμε λίγο από τη λάμψη. Έχω μεγάλο κεφάλι γι' αυτό. Έχεις την ικανότητα να μετατρέπεις τις γυναίκες σε στάρ. Έτσι. Γιώτα, χαίρομαι πάρα πολύ για την πορεία σου, πάρα πολύ. Και με τον Ανδρέα είμαι σίγουρη ότι περνάς καλά. Πάρα και πολύ. Βλέπω ότι και εσένα ο κόσμος αγαπάει πολύ. Δεν ήρθε η Γιώτα να πάρει τη θέση μου, βρε Ανδρέα. Ναι. Όχι, εγώ λέω να έρθεις και εσύ πίσω. Εγώ λέω να έρθεις και εσύ πίσω να πάρεις και εσύ τη θέση σου. Έλα πίσω στη θέση σου. Γιατί εμένα μου έλειψες, οφείλω να ομολογήσω. Διότι πέραν ότι κάναμε ωραία παρέτσα. Θα κάνουμε ένα συμβιβασμό, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν μπορώ να αναλάβω ξανά την ευθύνη καθημερινής εκπομπής. Υπάρχει κοντά μου. Ούτε καν εβδομαδιαίας. Θα μπορούσα όμως να φύγει και αυτή η πανδημία. Αλλά ίσως και μέσω Skype να έρχομαι. Θα έρχεσαι κοντά μου. Θα έρθει τέλος. Θα έρχεσαι κοντά μου. Λοιπόν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θα να έρθει εδώ. Έτσι. Να τα λέμε. Όπως το κάναμε. Να σε ρωτήσω τώρα. Επειδή. Ναι. Στην πανδημία, συνήθως οι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί ξεπερνούν τον εαυτό τους και γίνονται πιο δημιουργικοί. Ήταν η περίοδος που έβαλες μπροστά το νέο βιβλίο σου? Ναι. Κοίταξε, 1η Ιουλίου ξεκίνησα να γράφω το καινούριο βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί 10 Ιουνίου 2021, δηλαδή ξέρω εγώ σχεδόν σε ένα μήνα, ένα μήνα και κάτι 40 μέρες. Το ξεκίνησα 10 Ιουλίου στην Κύπρο. Αρχές του φθινοπόρου είπα να πάω μια εβδομάδα ένα ταξίδι στο εξωτερικό και επέστρεψα 11 Μαρτίου από το ταξίδι εκείνο. Ναι. Τόσο καλά. Μπράβο, ωραίο ταξίδι. 6 μήνες ταξίδι. Και το βιβλίο το τελείωσα 30 Νοεμβρίου του 2020, ενώ ήμουνα στο εξωτερικό.
Το έχω στείλει στον εκδοτικό μου οίκο. Είναι ένα breakthrough αυτό το βιβλίο. Είναι κάτι καινούριο. Ναι. Είναι κάτι καινούριο και για μένα και ανακάλυψα μια συγγραφική μου πλευρά την οποία δεν τη γνώριζα. Δηλαδή? Το βιβλίο έχει τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Ναι. Το πρώτο μισό του βιβλίου προχωράει όπως πήγαιναν τα άλλα βιβλία, τα προηγούμενα. Ναι. Δηλαδή κάθε κεφάλαιο και ένα θέμα, σχετικές ιστορίες από τη ζωή στο γραφείο που να το τεκμηριώνουν. Μετά όμως, Ανδρέα και Γιώτα, μου βγήκε ένα συγγραφικό, μια συγγραφική τάση προς μυθιστόρημα. Αμάν, ακατακρίστη. Άρα το δεύτερο μισό του βιβλίου, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα μεν, μυθιστερωματικό δε. Ναι. Και σαγηνεύτηκα από τη μυθιστορηματική γραφή, δηλαδή από τη διαδικασία του να γράφεις ένα μυθιστόρημα, από τη μυθοπλασία. Ναι. Και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρη ακόμη, ότι το επόμενο βιβλίο θα είναι πιο μυθιστορηματικό. Έχει πάρει φόραση μεγάλη, Ναι, αφού ήδη προχθές το βράδυ έβλεπα όνειρο ότι έγραφε το επόμενο βιβλίο. Ξέρεις τι, νομίζω ότι άμα κάτσεις. Έχει το θέμα. Άμα κάτσεις, σου βγαίνει, έτσι. Το έχει κιόλας. Άμα κάτσεις, σου βγαίνει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εσύ πάντα γράφεις και λίγο βιωματικά. Είτε από ασθενείς, ας πούμε, που έχεις πάρει πράγματα, είτε από τη ζωή σου. Όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν αυτοπροσωπογραφίες, άσχετο του τι λένε. Σωστό. Όχι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θέλω. Αυτό του βγάζω στα βιβλία του. Κοίταξε, εννοείται ότι χρησιμοποιώ πάντοτε ιστορίες από το γραφείο, έχοντας πάρει την άδεια των ανθρώπων που αφορούν, αλλάζοντάς τις έτσι ώστε να μην προδίδεται ταυτότητα των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν σε αυτές τις ιστορίες. Αλλά αυτό το τελευταίο μισό κομμάτι του βιβλίου, που είναι σαν να γράφω μια νουβέλα, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί το να ξεφύγω από το δοκιμιακό λόγο. Ναι. Ο δοκιμιακός λόγος είναι όταν γράφεις για ιδέες, όταν τεκμηριώνεις, μπορείς να τεκμηριώσεις αυτές τις ιδέες είτε με παραπομπές είτε με ιστορίες όπως έχω κάνει μέχρι τώρα. Αλλά μου άρεσε αυτή η ιστορία της λογοτεχνικής γραφής, της μυθιστορηματικής γραφής. Θα δείξει φυσικά. Ναι. Νιώθω μια αναγέννηση. Όπα, όπα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς που σε βλέπουμε, οπα, αυτό νιώθουμε. Οπα, οπα, μια αναγέννηση. Δηλαδή η απουσία επίσης σου αυτή. Επίσης έχω επιστρέψει στις ρίζες μου, Γιώτα. Έχω επιστρέψει στο φυσικό χρώμα των μαλλιών μου. Οπα. Εμένα μου αρέσεις πάρα πολύ. Στο είπα και προχθές. Αυτές οι αλλαγές. Έχει κάνει τρομερές αλλαγές πάνω της και νομίζω ότι το φαίνεται. Δεν χρειάζεται να σας πω. Να σας πω, κυρία Πετρίδου, μια ερώτηση να κάνω. Να με πείτε, κυρία Δημητρόπουλε. Επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με όλα αυτά τα ζητήματα και με ανθρώπους πάρα πολλούς. Έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα τι είναι ο έρωτας. Ο έρωτας είναι ένας αδιάγνωστος. Ναι. Το βιβλίο που έχει τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Ο έρωτας είναι ζωή. Είναι κινητήριος δύναμη. Ο έρωτας βρίσκεται μέσα σε όλους μας και κρίμα να μην τον απολαμβάνουμε σε όλες του τις μορφές. Ναι. Και του πλατωνικού έρωτος και του ερωτικού έρωτος. Ναι. Πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο μου, Ανδρέα. Εντάξει, ναι, ο έρωτας όμως, επειδή ξέρω ότι έχεις ψάξει, ο έρωτας αναγκαστικά οδηγεί και σε ένα επόμενο βήμα, που μπορεί όχι να είναι και η αγάπη. Όχι. Όχι απαραίτητος και στη νουβέλα, στο δεύτερο μισό του βιβλίου, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα αυτό. Α, δεν είμαι εναντίον του γάμου, Ανδρέα. Άλλωστε, τον έχω τιμήσει δύο φορές στο γάμο. Και δεν είμαι εναντίον του διοζυγίου, το έχω τιμήσει δύο. Είχα διαβάσει κάπου ότι ο γάμος λέει είναι το πρώτο βήμα για το διαζύγιο. Ναι. Την αγάπη μου. Είχα διαβάσει κάπου που λέει ο γάμος είναι το πρώτο βήμα για το διαζύγιο. Σε αρκετές περιπτώσεις ναι. Ναι. Σε αρκετές περιπτώσεις ναι. Αλλά ξέρεις, ο γάμος είναι κάτι όμορφο όταν γίνεται και δημιουργείται από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ταιριάζουν. Ταιριάζουν και στις απόψεις και στις ιδέες και στις αρχές και στις αξίες, γουστάρουν ειλικρινά ο ένας τον άλλο χωρίς κανένα απότερο κίνητρο. Ναι. Και είναι και οι δύο διαθέσιμοι να δουλέψουν υπεύθυνα και με φιλότιμο για να ζωντανεύουν καθημερινά τη σχέση τους και να τη διατηρήσουν σε επίπεδα σεβασμού και εκτίμησης. Αυτό όμως στην πορεία. Ναι. Χρειάζονται δυο για να χορέψουν αγκό. Έχεις δίκιο. Εσύ όμως, ξεκινώντας, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω μέσα από τις εμπειρίες σου και από αυτά που έζησες, δεν αλλάζεις φιλοσοφία ζωής για κάποια πράγματα. Όχι. 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 Εγώ προσωπικά, θέλεις να ρωτήσεις για μένα, γιατί μπορώ να μιλήσω. Ναι, δηλαδή. Ναι, για σένα, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που λέω προσπαθώ να τα βάζω σε εφαρμογή.
Και επειδή πάρα πολύ συχνά το λέω και στα βίντεο στο YouTube, αλλά και στην εκπομπή όταν την κάναμε, το έλεγα, όταν χωρίσει ένας άνθρωπος πρέπει αμέσως χθες να κάνει ψυχοθεραπεία. Είναι η καλύτερη περίοδος να τα βρεις με τον εαυτό σου μετά από ένα χωρισμό. Έτσι και εγώ από τον Μάιο έχω ξεκινήσει ξανά ένα άλλο κύκλο ψυχοθεραπείας. Ναι. Γιατί οι ψυχολόγοι είναι πολύ καλή ιδέα να κάνουμε συχνά ψυχοθεραπεία και για να κρατιόμαστε σε φόρμα, αλλά και για να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας. Και έχω ανακαλύψει μέσα από αυτό τον τελευταίο κύκλο ψυχοθεραπείας που κάνω, ότι το δικό μου το κομμάτι που είχε να κάνει με τις επιλογές μου στη ζωή, οι οποίες δεν κράτησαν, είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη. Ναι. Έχει να κάνει με τη δική μου τάση για συνεξάρτηση. Εντάξει, συνεξάρτηση, σε διακόπτω, μισό λεπτάκι. Όταν λοιπόν η ευθύνη δεν είναι δικιά μου που σταματάει κάτι, θέλω και εγώ ψυχοθεραπεία. Βεβαίως, βεβαίως. Κοίταξε, Ανδρέα, ο καθένας όταν πάει να κάνει ψυχοθεραπεία πάει για να καταλάβει τις δικές του ευθύνες, να καταλάβει τα δικά του θέματα και να διορθώσει τα δικά του θέματα. Ναι. Αυτόν και αυτή που έχεις παντρευτεί. Μάλιστα. Δεν μπορείς να τους φτιάξεις όταν είσαι παντρεμένος μαζί τους. Θα τους φτιάξεις όταν χωρίσεις. Χώρισες και θα πάω να κάνω ψυχοθεραπεία για να λύσω τα προβλήματα του άλλου. Όχι. Όχι, θα πάω για να λύσω τα δικά μου. Ο καθένας εστιάζεται στα δικά του. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν τελειώσει μια σημαντική σχέση όπως ένας γάμος ή μια μακροχρόνια ερωτική σχέση. Και είμαστε σε εκείνη τη συνθήκη στην οποία έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Προσπαθούμε να βρούμε ξανά τον εαυτό μας, to reinvent ourselves, που λένε οι Ιγγλέζοι. Τότε είναι η καταλληλότερη περίοδος για να κάνουμε ξανά ψυχοθεραπεία, αν έχουμε κάνει προηγουμένως, ή να κάνουμε για πρώτη φορά, δεν έχουμε κάνει. Ναι. Για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Γιατί μέσα από τις ερωτικές μας σχέσεις, προσπαθούμε υποσυνείδητα να επιλύσουμε τα άλλη τα ψυχολογικά μας θέματα, τα οποία κουβαλάμε από τον καιρό που είμαστε στην κοιλιά της μάνας. Σωστό. Υπάρχει μια εξαιρετική ψυχολογική θεωρία, η θεωρία της προσκόλλησης του Μπολμπάι, η οποία εξηγεί κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο μέρος των αιτιών για τις οποίες οι άνθρωποι δεν ξέρουν να συνδέονται υγιώς στις ερωτικές σχέσεις και στους γάμους τους. Ναι. Δηλαδή, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρίς την απαιτούμενη αίσθηση ασφάλειας από τους γονείς τους. Όχι επειδή οι γονείς τους είναι ενσυνείδητα κακοί γονείς, αλλά ίσως οι γονείς τους μπορεί να είναι πολύ απασχολημένοι ή να έχουν κάποιες απόψεις, κάποιες στάσεις ζωής, οι οποίες να μην είναι ιδιαίτερα ψυχοφέλιμες και υγιείς για τα παιδιά, ή ασυνείδητα να αναπαράγουν τρόπους διαπαιδαγώγησης που έχουν δεχθεί και ήδη, παρόλο που μπορεί να μην είναι και τόσο ωφέλιμοι. Ναι. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν με ανασφάλειες. Μεγαλώνουν με έλλειψη αγάπης, μεγαλώνουν με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οπότε μέσα από τις επιλογές τους στην ερωτική τους ζωή προσπαθούν να καλύψουν ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει κανένας άνδρας, καμία γυναίκα, κανένας γκόμενος, καμία γκόμενα, κανένας γάμος, τίποτα. Πρέπει να το καλύψεις με την ψυχοθεραπεία. Να σου πω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πάντα ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, Θέκλα, γιατί σε ξέρω έτσι χρόνια και πάντα ακούω αυτά που λες. Θέλω να μου πεις, εάν πραγματικά τόσο ισορροπημένο άτομο όσο δείχνεις και ως γιατρός βεβαίως, ως ψυχολόγος, θέλω να μου πεις αν έχεις μετανιώσει για πράγματα ή πάντα τα σκέφτεσαι έτσι όπως είναι και πράττεις όπως θεωρείς εσύ σωστά. Το μόνο πράγμα για το οποίο έχω πει επανειλημμένως ότι έχω μετανιώσει είναι η ενασχόληση με την πολιτική 10 χρόνια πριν. Όμως, μέσα από εκείνο το μεγάλο λάθος της ζωής μου που έχω κάνει, το οποίο μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ και επαγγελματικά και οικονομικά. Ναι, πάρα πολύ με έχει στοιχήσει. Μέσα από εκείνο το λάθος έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι έχω εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο πιο όριμο. Δεν έχει νόημα, Γιώτα μου, να πηγαίνουμε πίσω και να λέμε δεν έπρεπε να κάνω το ένα και δεν έπρεπε να κάνω το άλλο. Για να περάσω μέσα από ένα δρόμο σημαίνει ότι η ψυχή μου είχε ανάγκη να πάρει εκείνα τα μαθήματα. Αυτό που μπορώ να αποφασίσω για μένα και προσπαθώ να το βάλω σε εφαρμογή, γι' αυτό και είμαι μόνη μου. Έχει από πέρσι τον Μάιο που τελείωσε ο δεύτερος μου γάμος και συνειδητά είμαι μόνη μου, είναι να καλύψω τα δικά μου κενά μέσω της ψυχοθεραπείας και της προσωπικής ανάπτυξης και της περαιτέρω ανάπτυξης της πνευματικότητάς μου, ώστε στο μέλλον να μην ξανακάνω επιλογές βασισμένες στις ανασφάλειες μου, βασισμένες στα ελλείμματα τα ψυχικά και τα συναισθηματικά που έχω, και αν χρειαστεί ή αν τύχει ή αν πετύχει να κάνω επιλογή, να είναι βασισμένη πάνω στις επιθυμίες μου και πάνω στην αυτοεκτίμηση. Κατάλαβες που είναι καλά. Κατάλαβες τώρα για την αγαπάει ο κόσμος. Από δύο κουβέντες που είπε τώρα.
μίλησε για τις δικές σας ανασφάλειες. Δεν είπε θεωρητικά, ξέρετε εσείς, είστε οι έτσι και εγώ είμαι η... αυτή που είχα από καθέδρα. Ναι, βιωματικά πάντα. Τις ανασφάλειες, μωρό μου, Ανδρέα, ξέρεις γιατί έβαψα τα μαλλιά μου στο φυσικό χρώμα. Γιατί νιώθω ότι ήμουν άσχημη μελαχρινή. Ναι. Και όταν είχα κάνει την επανάσταση μου στα 26 μου, ένα πράγμα που έκανα ήταν να πάω να βάψω τα μαλλιά μου ξανθά. Εμένα τι χρώμα θα μου πήγαινε, λες? Αυτό που έχεις. Η φύση... Του κρανίου. Το χρώμα του κρανίου. Η προσωπή. Κοίταξε, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ τη συμπάθειά μου για τους άνδρες οι οποίοι είναι φαλακτικοί. Έλα, παιδάκι μου! Έτσι, ρε, παιδάκι μου, πες το, ναι. Έχω μιλήσει επανειλημμένος για την ψηλή τεστοστερόνη που έχουν οι άνδρες οι οποίοι δεν έχουν και τόσα πολλά μαλλιά στο κεφάλι. Ναι. Δεν έχω, δηλαδή τώρα. Νέο Ζαγοράκη. Είναι κάτι για το οποίο να νιώθεις περήφανος. Και σου έχω πει πολλές φορές, αν ήσουν στην Αφρική. Τι θα μου. Δεν ξέρω αν έχεις κυλίτσα. Νομίζω ότι έχει χάσει την κυλίτσα. Όχι, έπεσε κυλίτσα λίγο. Τη ρουφάω μέσα. Έχασα. Πού έχασε, από το ρούφιγμα. Κάτσε στην Αφρική, τι γίνεται με τους φαλακρούς. Η με κυλίτσα είναι η πιο περιζήτητη. Στην Αφρική, πού αλλού. Ναι. Μάλιστα. Και έχουμε λοιπόν, πει κιόλας για την κυλίτσα. Έχουν πει για την κυλίτσα. Είναι που βάζει το ποτήρι πάνω εδώ και στέκεται, κατάλαβες. Στην Αφρική πρέπει να πάει. Μόνο για Αφρική είμαι εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Ανανεώνουμε ραντεβού μας. Το βιβλίο, ναι. Πότε το βιβλίο θα το πάρεις? Το βιβλίο βγαίνει 10 Ιουνίου 2021 και δεσμεύομαι. Θα έρθει κοντά μου, κοντά μας. Ελπίζω να μην έχουμε lockdown. Μακάρι, τότε, μακάρι. Αν δεν έχουμε lockdown, θα έρθω στο στούντιο πρώτα σε εσάς όπως το κάνω. Είστε το ποδαρικό μου. Είναι όλα αυτά τα χρόνια έτσι το κάνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια το κάνουμε έτσι. Ναι. Έχεις δίκιο. Πέμπτη είναι που βγαίνει, 10 Ιουνίου. Εάν όμοιγέννη το έχουμε lockdown, θα το κάνουμε διαδικτυακά. Έγινε. Λοιπόν, θα κλείσουμε μου, θα μιλήσουμε για να κανονίσουμε το ραντεβού μας για την επανεμφάνισή σου στο πρωτοσέλιδο. Θα αγαπώ πολύ. Έτσι, να σε και καλά. Εμείς το πάντα, ίδιο, είσαι η αδυναμία μας. Πάντα έτσι. Πρότεινες, αυτό που μου πρότεινες για να έρχομαι στην εκπομπή σου ήταν κάτι που με βολεύει πάρα έτσι. Πολύ και σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλό υπόλοιπο. Την αγάπη, καλό Πάσχα. Μου. Καλό Πάσχα, θα κλείσω. Την αγαπάμε. Την αγαπάμε. Θα κλείσω, φίλες και φίλοι, είπαμε να επανεμφανιστεί στο πρωτοσέλιδο. Θα έρχεται και στο Ιρθακέδεσαι για άλλο στυλ, αλλά μία φορά τη βδομάδα κοντά μας για να κουβεντιάζουμε όπως πριν 2 χρόνια, 3, τα θέματα της επικαιρότητας. Να σου πω, εμένα μου αρέσει, αλήθεια τώρα, ξέρεις ότι πολλές φορές με έχει βοηθήσει με το λόγο της, σταμάτα. Μάλιστα. Θέλω ψυχοθεραπεία. Θέλω να σας πω ότι σήμερα δεν γίνεται. Νιώθω σαν τους έγκλεισους στο Μεσολόγγι. Περίμενε, γιατί τους έγκλεισους στο Μεσολόγγι. Από εκεί έγινε έξοδος όμως, από εκεί ξεκίνησε. Η ηρωική έξοδος. Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου.